Κύριε Νεοφύτου, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μια αντίφαση μεταξύ δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων και έχει να κάνει με το αν η Τουρκία υπέκλεψε στοιχεία ή όχι για το σημείο που πάει παρανόμως το Γιαβούς να πραγματοποιήσει νέα γεώτρηση στο οικόπεδο 8. Ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν επιβεβαιώνεται η υποκλοπή στοιχείων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κούσος, σήμερα στην ΕΡΤ, λέει ότι ναι, έχουμε πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση, κύριε Νεοφύτου, συζητήσατε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Όχι, δεν συζήτησα αυτό το θέμα, αλλά αυτό είναι το ζήτημά μας, κύριε Κιμήτρη. Να υπάρχει μια κοινή γλώσσα, να ξέρουμε και εμείς τι συμβαίνει. Όχι. Μα, κύριε Κιμήτρη, το πρόβλημα είναι αν υπέκλεψαν ή όχι. Ή το πρόβλημα είναι ότι έρχονται έξω από τη Λεμεσό να κάνουν παράνομη γιώτρηση? Φυσικά αυτό είναι μεγάλη εικόνα. Απλά επειδή προέκυψε και αυτό για. Ναι, όταν μια κυβέρνηση όμως λέει αντιφατικές δηλώσεις προς τα έξω, πώς θα την εμπιστευτούμε να διαχειριστεί τη μεγάλη εικόνα όταν στα ειδικά δεν γνωρίζουν τι λένε? Κύριε Κιμήτρη, είπα να μείνουμε στη μεγάλη εικόνα και το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αν έγινε υποκλοπή ή όχι. Ή οποιαδήποτε άλλη ανάλυση που δηλώνω την θέση μου ότι δεν συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Για μένα είναι μεγάλο εθνικό ζήτημα, είναι μεγάλο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτή η έκνομη συμπεριφορά και η προκλητικότητα της Τουρκίας. Να έρθει στο οικόπεδο 8 έξω από τη Λεμεσό να κάνει γεώτρηση του Γιαβούς. Γι' αυτό και χρειάζεται σύνεση, μεθοδικότητα. Πολιτικά είναι τα εργαλεία μας. Και όπως ήταν σοφή και νούσιμη η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κύριε Κιμήτρη, να μην δημιουργούμε και ψευδεστήσεις ότι θα έρθουν οι στόλοι των ευρωπαϊκών κρατών να βυθίσουν το Γιαβούς. Ποιοι δημιούργησαν αυτές τις πολιτικά ψευδεστήσεις? Πολιτικά είναι τα εργαλεία. Χρειάζεται με πολιτικά επιχειρήματα. Και θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι η Ευρώπη πολιτικά είναι στο πλευρό μας. Θεωρώ θετικό ότι η Αμερική πολιτικά είναι στο πλευρό μας. Θεωρώ θετικό ότι η Γαλλία πολιτικά είναι στο πλευρό μας. Εύχομαι να περάσουν τα μηνύματα στην Τουρκία πως και η ίδια ζημιώνει με αυτή τη συμπεριφορά. Και εύχομαι μετά από τις ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη του διαλόγου. Όλα αυτά τα ζητήματα θα λυθούν μέσα από την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, που είναι δεδομένη η θέληση του Προέδρου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης την οποία εμείς στηρίζουμε. Αλλά από την άλλη, να αφήνεται να νοηθεί ότι υπάρχει ένα τέλμα εξαιτίας της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως αν κάποιοι να μην παρατηρούν την συμπεριφορά της Τουρκίας. Δυστυχώς. Είμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, ζούμε αυτή την προκλητικότητα λόγω 100% της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Αναφερθήκατε στη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Νεοφύτου, να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Τίθεται ένα θέμα, ποιος τις δημιούργησε αυτές, και βάζουμε και εμείς ένα ερώτημα, αν καλλιεργήσαμε περισσότερες προσδοκίες για τα μέτρα που μπορούσε να λάβει ή τη βούληση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα κατά της Τουρκίας και το κόστος που αυτά θα φέρουν, και αν αυτή η δήλωση δείχνει ότι πλέον και εμείς αντιλαμβανόμαστε τις πραγματικότητες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια παραδοχή πλέον αντίληψης της πραγματικότητας. Δεν νομίζω ότι έκανε οποιαδήποτε δήλωση στο παρελθόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή έκανε κάποια δήλωση ο Αβέροφ Νεοφύτου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που ανεβάσαμε τον πύχη. Είπαμε πάντα νούσιμα, με σοφροσύνη. Υπήρξαν δηλώσεις, νομίζω, για μέτρα που θα πονέσουν την Τουρκία. Διάβαζα και κάποιες αναλύσεις κάποιων ότι έρχεται πλοίο από την Γαλλία στην περιοχή μας. Να βάλω ένα ρητορικό ερώτημα. Και να ήταν διαθετημένη οποιαδήποτε άλλη χώρα να εμπλακεί πολεμικά
συμφέρει στην Κύπρο εμπλοκή στην περιοχή μας. Μένω εδώ. Δεν ακούσαμε γιατί το ερώτημα που βάλατε, πρέπει, κύριε επιτέλους, πρέπει επιτέλους, κύριε Κιμήτρη, δεν μπορεί η φωνή της λογικής να σιωπά γιατί περνούν και είναι έβηχα, ωραία, πατριωτικά λόγια. Θα το ξαναπώ. Και αν υπήρχε ευρωπαϊκή χώρα που ήταν διαθέσιμη να εμπλακεί πολεμικά στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς θα το προκρίναμε. Έχουμε συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις από μια εμπλοκή στην περιοχή μας. Και τις επιπτώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην οικονομία της. Κύριε Πρόεδρε, ως εκπομπή έχουμε βάλει ένα ερώτημα. Έχουμε βάλει ένα ερώτημα εδώ και καιρό και θέλουμε να πάρουμε και τη δική σας ανάλυση. Γιατί και με πολιτικούς που έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα και με διεθνολόγους και άλλους τεχνοκράτες, είναι πολλές οι απαντήσεις που λαμβάνουμε. Δεν είναι μία και μονοδιάστατη. Ποιος μπορεί σήμερα να σταματήσει ή αν θέλετε να περιορίσει την Τουρκία του Ερντογάν που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Μόνο συντεταγμένα. Συντεταγμένα ως Ευρώπη, συντεταγμένα ως διεθνή κοινότητα. Κοιτάξτε, πρώτα για να μπορέσεις να κάνεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να μπορείς να διαβάζεις μέσα από τα γεγονότα. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό μιλούσε για την γαλάζια πατρίδα. Όλοι σφύριζαν αδιάφορα. Η Τουρκία εδώ και καιρό έχει κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Μιλούσε για γαλάζια πατρίδα, την ίδια ώρα επένδυε δισεκατομμύρια σε ερευνητικά πλοία, αλλά και πλοία για την ανόρυξη. Σφυρίζαμε και εμείς αδιάφορα, αερίου, κύριε Πρόεδρε, όταν λέγαμε ότι δεν θα βρουν δύο τρύπανα, το σύνολο, αν βρουν δεν θα βρουν να τα στελεχώσουν. Ακούστε, θεωρώ το σύνολο η διεθνής κοινότητα και η Ευρώπη. Και ήρθε η Τουρκία σε ένα σημείο σήμερα να λέει στην Αμερική και στη Ρωσία δια των πράξεών της. Δεν είμαι απλά μια περιφερειακή δύναμη. Εδώ στη γειτονιά είμαι ο αφέντης. Είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Ανατολική Μεσόγειος, είτε λέγεται Λιβύη. Εδώ έκανε επέμβαση στην Συρία και λίγο έλειψε να της δώσει συγχαρητήρια ο Γκουτέρες. Με τη συνένεση των Αμερικανών και των Ρώσων. Κάνει την πιο προκλητική συμφωνία μαζί με τη Λιβύη για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, κύριε Κιμήτρη, και δια της παράνομης ενέργειάς της γίνεται κύριος παίχτης στην κρίση στη Λιβύη. Συνεπώς εσείς διαφωνείτε, όπως αντιλαμβάνομαι, με την ελληνική διπλωματία και εμέσως και με τη Λευκωσία, okay, ότι η Τουρκία είναι διπλωματικά απομονωμένη, κύριε Νοφίτ. Λάθος αναγνώσεις. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ κάνω μια ανάλυση και να παρακαλέσω να μείνουμε σε αυτά που εγώ λέω και όχι τα συμπεράσματα που δικαιούστε να βγάζετε. Εντάξει, είναι μια πολιτική συζήτηση. Πρέπει να... Επιτρέψτε μας να τη ζωντανέψουμε λίγο, γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητα, αφορά στο μέλλον του τόπου και είναι κρίσιμο αν η διπλωματία δεν μπορεί να προβλέψει ή να αναλύσει σωστά ή αν κάνει λάθος αναγνώσεις, κύριε Πρόεδρε. Και θεωρώ ότι έχω ευθύνη ως πολιτικός να εκφράζω δημόσια τη δική μου ανάγνωση. Σας ακούμε, γι' αυτό και σας φιλοξενούμε. Πώς θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Και ακούω κάποιες φωνές εδώ στην Κύπρο καθημερινά που βαστούν ένα μικρόφωνο από πρωί μέχρι βράδυ. Να δημιουργήσουμε περισσότερο κόστος, να κάνουμε το α, το β, το γ. Και μιλούμε. Θα ήθελα και εγώ να μιλώ με αυτόν τον τρόπο. Μην νομίζετε ότι κάποιοι από εμάς, επειδή συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών, αλλά βάζοντας και τον πραγματισμό και τη λογική, ότι είμαστε απάτριδες.
ότι δεν έχουμε αισθήματα, ότι δεν θέλουμε να ιτηθεί η Τουρκία. Αλλά για να ιτηθεί η Τουρκία ή για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, χρειάζεται μια πραγματιστική στρατηγική. Και η μόνη πραγματιστική στρατηγική είναι με την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα να πιστεί η Τουρκία ότι βγαίνει και αυτή ζημιωμένη με ό,τι κάνει στην περιοχή. Θα βγει κερδισμένη η Τουρκία, και είναι αυτό που πρέπει να δούμε όσον αφορά και τις πολιτικές τις ενεργειακές. Σωστή, ορθότατη η πολιτική συμφωνία και η πολιτική αποφασιστικότητα για τον East Med. Στους προγραμματισμούς μας έχουμε, αν εξεύρουμε, σημαντικές ποσότητες υδρογόνων ανθράκων και δικό μας θερματικό υγροποίηση στην Κύπρο. Όπως και να έχουμε φυσικό αέριο από το δικό μας για τις δικές μας ανάγκες στην Κύπρο. Πρέπει να γίνει κατανοητό και στους συμπατριώτες μας, τους Τουρκοκύπριους, που είναι στην ίδια βάρκα μαζί μας, οι παράνομες διεκδικήσεις από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, από οποιαδήποτε χώρα. Και ειδικά αυτό που ζούμε με την Τουρκία δεν στρέφεται μόνο ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους Ελληνοκύπριους. Οι παρεμβάσεις στην Τουρκία επηρεάζουν και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Γιατί εμείς οι Ελληνοκύπριοι ουδέποτε έχουμε αρνηθεί ότι ο εθνικός πλούτος ανήκει στο σύνολο του λαού μας. Γι' αυτό και θέλουμε μια λύση του Κυπριακού για να μπορέσουμε με τα έσοδα του φυσικού αερίου να πάρουν την δίκαιη κατανομή αμφότερες οι κοινότητες. Κύριε Νεοφύτου, αναφερθήκατε στον East Med, στο χερσαίο τερματικό. Καμία ανοίξη στο ενδεχόμενο αγωγού προς την Τουρκία και μετά τη λύση του Κυπριακού, κάτι για το οποίο επιχειρηματολογήσατε στο παρελθόν. Δεν θα κυρώσω θέσεις που εξέφρασα στο παρελθόν. Εάν η Τουρκία συνδράμει στην επίλυση του Κυπριακού, έχουμε τον East Med, έχουμε τον σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου, και άρα δεν εξαρτάται από την Τουρκία η εξαγωγή του φυσικού αερίου, με επιλυμένο το Κυπριακό, και θεωρώ με την επίλυση του Κυπριακού ότι θα είναι και φυσιολογικές πλέον οι σχέσεις μεταξύ της Ενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας, γιατί πρέπει να συμβάλλει και η Τουρκία προς την επίλυση, δεν πρέπει να αποκλείουμε την πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία. Εντάξει, και East Med και χερσαίο τερματικό καθαρά, και αγωγός, όλη η Μεσόγειος πρέπει να είναι με φυσικό αέριο. Είναι κάπως δύσκολο να γίνει ο συνδυασμός και των τριών, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κάτι, θέλετε να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Μα σήμερα δεν έχουμε φυσικό αέριο να υποστηρίξει χερσαίο τερματικό στην Κύπρο. Σωστό. Θα το ξαναπώ. Από τις σημερινές ανακαλύψεις και τις πιστοποιημένες, δεν μπορεί να στηριχτεί τερματικός υγροποίησης. Γι' αυτό λέμε ότι γεωτρήσεις του 20 θα είναι ο δείχτης για τη συνέχεια. Και με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε στην περιοχή, ούτε ο East Med μπορεί να υποστηριχτεί. Την ίδια ώρα όμως λέω ότι είναι σίγουρο ότι στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια, μπορεί να φτάσουν μέχρι 250 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Γιατί το εκφράζετε με σιγουριά αυτό? Γιατί με όλα τα συνέδρια που παρακολούθησα, όχι για εγχώρια κατανάλωση, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην περιοχή, όλοι καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Και δεν είναι τυχαίο που η μεγαλύτερη κολοσσή στον κόσμο ήρθε στην περιοχή μας. Δεν είναι τυχαία που μια ExxonMobil είναι εδώ, που μια Total, μια Eni, μια Qatar είναι εδώ. Είναι γιατί με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για το Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, υπάρχουν σημαντικότατες ποσότητες. Άρα με αυτές τις ποσότητες
όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις, ναι, θα μπορεί να στηριχτεί και ο ΙΣΜΕΤ δεδομένου ότι τεχνικά μπορεί να χτιστεί, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν μελέτες, και ότι οικονομικά, με βάση το κόστος της κατασκευής, θα μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το project. Γι' αυτό και συμφώνησαν πολιτικά ότι εμείς πολιτικά το αποφασίζουμε, γι' αυτό και θα συνεχιστούν αμέσως στο προσεχής μέλλον οι μελέτες τεχνικής φύσεως και οικονομικής φύσεως. Όπως και ο τερματικός υγροποίησης φυσικού αερίου. Θέλουμε τουλάχιστον, για να υποστηρίξουμε ένα βαγόνι τερματικού, ένα train όπως το λένε στην ορολογία LNG, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 με 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μέχρι σήμερα στην Κύπρο τα πιστοποιημένα δεν ξεπερνούν τα 10-12. Άρα έχουμε ακόμα δρόμο, σωστά γίνονται αυτοί οι σχεδιασμοί, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Κύριε Κιμήτρη, με πραγματισμό πάλι θα το πω. Ανακαλύψαμε φυσικό αέριο στο οικόπεδο Αφροδίτη το 2011. Είμαστε σήμερα στο 2020. Ακόμα δεν βγήκε ούτε ένα μίλιο BTU. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν δεν το επιτρέψει η Τουρκία δεν θα ανέβει ούτε αυτό. Όχι. Δεν είναι αυτό που είπα. Είναι ότι αυτά τα έργα και αυτές οι συμφωνίες είναι και περίπλοκες και δαπανηρές και χρειάζονται μελέτες και χρειάζονται χρόνο. Μην νομίζουμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη βρήκες φυσικό αέριο, το πουλά στην αγορά. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, έχει μια διαφορά. Θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο πριν σας πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα μετά τον Απρίλιο για επανέναρξη των διαδικασιών στον Κυπριακό. Γιατί λέμε να συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα, το άφησα αυτό για το τέλος. Θέλω όμως πρώτα να μας πείτε, όπως είπατε για λαθασμένες αναγνώσεις από την ελληνική διπλωματία ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, θέλω να μας πείτε αν... Δεν είπα κάτι, να διευκρινίσω κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο εγώ. Έκανα μια πολιτική ανάλυση ως αβέροφ νεοφύτου. Ναι, ωραία. Και εμείς το ερμηνεύσαμε ως τέτοιο. Όχι να βγάζετε συμπέρασμα το ότι... Και ξέρετε τις σχέσεις μου τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και τις σχέσεις μου με την Ελλάδα. Τέλος πάντων, το αφήνω αυτό για να μην χάσουμε χρόνο πάνω σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το να λέμε ότι θωρακίσαμε την ΑΟΣ διπλωματικά και νομικά είναι μια πραγματικότητα ή είναι ένα σύνθημα με την εικόνα που έχει σήμερα η ΑΟΣ μας. Έχουμε πετύχει αρκετά. Το ότι οι μεγάλοι παίχτες, όπως έχω αναφέρει, είναι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου παρά τις απειλές της Τουρκίας και έχουν δαπανίσει δεκάδες εκατομμύρια μέχρι σήμερα, είναι ένα το κρατούμενο. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακηρύττουν την στήριξή τους προς τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι δεύτερο θετικό κρατούμενο. Το τρίτο ότι η ολότητα της Ευρώπης στηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και καταδικάζει πολιτικά την Τουρκία για τις έκνομες ενέργειες. Ακόμα ένα τρίτο θετικότατο. Από εκεί και πέρα κατανοείται, βλέπουμε ότι η Τουρκία άκρος προκλητική, και δεν είναι μόνο προς την Κύπρο αυτή η συμπεριφορά, προς τη Συρία, στην κατάσταση με το Αιγαίο, είναι άνευ προηγουμένου. Έχασε κάθε μέτρο η σημερινή Τουρκία και χρειάζεται μέσα από πολιτικά εργαλεία πώς η Τουρκία να επιστρέψει, τουλάχιστον όσον αφορά τον Κυπριακό, πίσω στο διάλογο. Και για το τέλος, κύριε Πρόεδρε, άφησα αυτό που είπατε. Η λύση του Κυπριακού θα λύσει και όλα αυτά τα προβλήματα και ευελπιστείτε μετά τον Απρίλιο να τρέξει η διαδικασία. Το ακούω όμως τελευταία και από τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναρμού στις συζητήσεις εδώ στην εκπομπή και από τα στελέχη του ΑΚΕΛ. Γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε αν όντως
αναμένει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα και είναι έτοιμος αμέσως μετά να επανεκκινήσει τη διαδικασία, και αν ναι, τι ρόλο θα παίξει το πρόσωπο που θα εκλεγεί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αν δεν είναι για παράδειγμα ο κ. Ακκιντζή ή ο κ. Έρχιουρμαν, που τάσσονται υπέρ της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με τα βασικά της χαρακτηριστικά όπως τα γνωρίσαμε, και είναι για παράδειγμα ο κ. Στατάρ ή ο κ. Οζερσάι. Πώς διαφοροποιούν την κατάσταση όλα αυτά? Αν είναι ο Οζερσάι ή Τατάρ, σημαίνει τέλος σε μια διαδικασία για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μπορεί να υπάρχουν μέλη της κοινωνίας μας στη Ελληνοκυπριακή που και αυτοί θέλουν στο πύρτο εξώτερο τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αλλά εάν εκτιμούμε κάποιος ότι ανεβγεί ο Τατάρ που θα ρίξει στον κάλαθο τη διζωνική δικοινοτική, θα υποστηρίξει ένα ενιαίο κράτος του 60 με την διοίκηση που έχουμε του 64 μόνοι Ελληνοκύπροι να διοικούν την Κύπρο, αυτό είναι μια ουτοπία. Όπως ουτοπία είναι να νομίζει ο κύριος Τατάρ ή ο Ζερσάι ότι με την εκλογή τους θα αποκτήσουν αναγνώριση και θα είναι ένα δεύτερο κυπριακό κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι αν εκλεγεί ένας εκ των Ακκιντζή και Έρχιουρμαν, παραμένει ανοιχτό το παράθυρο ελπίδας στο γνωστό πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Δεν είναι εύκολο. Μεγάλες δυσκολίες. Ξέρετε, έχει κανένα οχτάμινο που ξεχάσαμε την κατοχή και ασχολούμαστε μόνο με τις γεωτρήσεις. Δυστυχώς. Και έχουμε και εκεί κατοχή γι' αυτό. Μετατοπίστηκε η συζήτηση. Και αν αύριο θα φύγει το Γιαβούς, θα αρχίσουμε τα πανηγύρια ξεχνώντας την κατοχή, που είναι το πρόβλημά μας, το κύριο πρόβλημά μας. Γιατί η Κύπρος πέρασε οικονομικές κρίσεις και το 1974 και το 2013 πέραν από τις εθνικές, και χωρίς φυσικό αέριο σταθήκαμε στα πόδια μας. Δεν είπα με κανένα τρόπο και μην εκλειφθεί ότι απεμπολούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά να μην μετατοπιστεί το εθνικό μας ζήτημα ως ένα ζήτημα που αφορά μόνο το φυσικό αέριο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και θα τελειώσω και με μια κουβέντα σύντομη και απλή. Οι μεγάλες κρίσεις μπορεί να δώσουν και μεγάλες ευκαιρίες. Απεύχομαι να έχουμε κρίσεις, αλλά εάν υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση, εύχομαι αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση να οδηγήσει τα πράγματα σε αυτό που είναι αναγκαίο για τον τόπο, σε μια σωστή και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Άρα αυτό που βιώνουμε τώρα δεν είναι η κορύφωση της κλιμάκωσης, κύριε Πρόεδρε? Μπορεί να υπάρξει και κάτι παραπάνω από αυτό? Βλέπετε ότι εδώ και ένα οχτάμινο η Τουρκία κλιμακώνει. Υπάρχουν δυστυχώς πολλά ζητήματα που μπορεί να προξενήσουν επιπρόσθετα προβλήματα. Το μεταναστευτικό, να μην έρθει η ώρα που θα το ιεραρχήσουμε ως το πρώτο θέμα. Όχι μόνο κοινωνικής συνοχής, αλλά και εθνικής ασφάλειας. Άρα, κύριε Κιμήτρη, αυτό το νησί χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται σοφροσύνη, χρειάζεται σύνεση και νουσιμάδα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.